ο θυμός μας χρειάζεται γενικά στην καθημερινή μας ζωή, είτε είμαστε παιδί, είτε είμαι ενήλικας, είτε είμαι ηλικιωμένος, πάντα κάπου χρειάζεται. Ο θυμός λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγαπήσουμε και αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο μας τρομάζει σαν... κάτι το οποίο πρέπει να μας τρομάζει σαν λέξη ο θυμός, είναι το πώς θα τον διαχειριστούμε. Πρέπει να μάθω πρώτα το παιδί μου σαν γονιός. Πρέπει να μάθω τα συναισθήματά του. Πρέπει να μάθω τις ανάγκες του, για να μπορέσω να καταλάβω και το θυμό του. Τόνια, γιατί τα παιδιά θυμώνουν? Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι ο θυμός μας χρειάζεται γενικά στην καθημερινή μας ζωή. Είτε είμαστε παιδί, είτε είμαι ενήλικας, είτε είμαι ηλικιωμένος, πάντα κάπου χρειάζεται. Είναι από τα βασικά συναισθήματα, είναι από τα 6 βασικά συναισθήματα. Μεταξύ άλλων είναι η χαρά, η λύπη, είναι 6 συνολικά. Οπότε ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είναι κάτι που θέλουμε να διώξουμε ο θυμός. Είναι κάτι δικό μας. Και πολλές φορές κρύβει και κάτι από πίσω, το οποίο πρέπει λίγο να το ψάξουμε. Και στα παιδιά τι γίνεται όταν ένας γονιός βιώνει στην καθημερινότητά του ή σε μικρότερη συχνότητα τέλος πάντων, το θυμό του παιδιού ή των παιδιών του είναι κάτι που τον απενεργοποιεί ενδεχομένως. Λέω, από τι γίνεται εδώ? Εννοείται ότι εμάς τους γονείς μας τρομάζει ο θυμός των παιδιών μας. Είναι κάτι λογικό και κάθε φορά που θα έρχεται ο θυμός, νομίζω ότι ο γονιός μπαίνει σε μια διαδικασία να σκέφτεται πώς θα το διαχειριστώ, θα κάνω κάτι λάθος, θα κάνω κάτι σωστό, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει το πόσο θα ασχοληθώ με το παιδί μου, το πόσο θα έχω την τριβή μαζί του. Όταν λοιπόν έχω ένα παιδί θυμωμένο, είναι λογικό ο γονιός μέχρι να μάθει να διαχειρίζεται το παιδί του, που αν με ρωτάς δεν υπάρχει πάντα ο σωστός τρόπος διαχείρισης, όσο μεγαλώνει αλλάζει. Ναι, μπορείς οπότε... το πω. Μέρα με τη μέρα. Οπότε υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία ίσως βοηθήσουν. Δηλαδή αυτό που λέμε θα σου ακουστεί λίγο ουτοπικό, το ο γονιός να μένει ήρεμος όταν το παιδί σου είναι θυμωμένο, είναι πολύ ζώρικο αλλά και πολύ ουσιαστικό. Διότι αν ένα παιδί μου εκφράσει θυμό, αν εγώ του μεταφέρω πίσω τον θυμό, δεν θα καταφέρω τίποτα. Ίσα-ίσα θα έρθει το αντιδραστικό. Σύγκρουση με σύγκρουση. Οπότε γίνεται μια μεγάλη έκρηξη. Όταν λοιπόν ένα παιδί θυμώνει, θέλει καταρχήν, ειδικότερα σε μικρές ηλικίες, θέλει να δείξει το παρόν. Κοίτα με, είμαι εδώ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ εδώ. Δώσ' μου σημασία. Ή εκτός από αυτό μπορεί να κρύβονται, όπως είπα, και άλλα συναισθήματα. Απογοήτευση. Απόρριψη. Όταν λέω απογοήτευση, μπορεί να μην τα πήγε καλά σε κάτι. Ακόμα και στο πιο μικρό, μια ζωγραφιά, ας πούμε, που δεν του πέτυχε. Απογοητεύεται, γιατί σου λέει, γιατί, ας πούμε, μου βγήκε έτσι. Οπότε μπορεί να το εκφράσει ως θυμό. Αντίστοιχα, μια απόρριψη. Ένα παιδί αλλάζει σχολείο, χάνει ένα φίλο. Και δεν μπορεί να έχει την καθημερινή τριβή, καθημερινή επικοινωνία. Οπότε σου λέει, τον φταίω εγώ κάπου και το χάνω. Ναι, οπότε ναι. Βιώνει πρώτη φορά την απόρριψη. Και το βγάζει σε θυμό, γιατί ακόμα δεν έχει μάθει ένα παιδί να επικοινωνεί σωστά όπως πρέπει. Οπότε το εκφράζει σε θυμό. Με ποιους τρόπους τα παιδιά εκφράζουν το θυμό τους και ό,τι αυτός μπορεί να κρύβει από πίσω? Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, όπως το έχω δει, ας πούμε, μέσα από το γραφείο. Είναι ένα παιδί, ας πούμε, που πίσω από τον θυμό κρυβόταν η απόρριψη. Οπότε, τι συνέβαινε? Θα καθόταν, ας πούμε, με μία νέα φίλη της και θα της έλεγε ότι θα παίξουμε αυτό και αν δεν παίξουμε αυτό, εγώ θα φύγω. Okay. Τι μου δείχνει αυτό? Θέλω να φύγω εγώ πρώτη για να μην βιώσω την απόρριψη. Οπότε θέλω να το βάλω εγώ στα πόδια πρώτη. Να, μία μορφή αυτό... θυμού που δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε σαν θυμό. Λέμε, κοίτα τώρα, με δεις εκεί ένα πλάσμα κακομαθημένο ή τα θέλει δικά της. Αυτό. Και έτσι σε έμαθε η μαμά σου, ας πούμε, που αυτό παίζει πολύ σαν φράση, που δεν θέλω καθόλου να την ακούω. Αλλά κρύβει αυτό θυμό, παύλα απόρριψη. Θέλω να τρέξω, δεν θα με απορρίψει εσύ. Ναι. Ποια είσαι εσύ να με απορρίψεις? Να με προστατεύσω θέλω. Έτσι. Ο θυμός σωστά κρύβει τη φροντίδα. Θέλω να με φροντίσω.
Και πολλές φορές θα είναι επιθετικός, γιατί θέλω να αντικρούσω τον κίνδυνο που εγώ αισθάνομαι ότι θα έρθει. Αν αισθανθώ κάτι απειλητικό, θα θυμώσω για να το διώξω. Και εκεί είναι που πρέπει να εισέλθει ο γονέας και να πει, είναι υγιές να θυμώσεις. Mm. Πώς θα το δείξεις είναι το θέμα. Αυτό το πώς να το βιώσει το παιδί σωστά. Mm. Και να του σταθούμε, να του συμπαρασταθούμε, να έχει μια ωραία εξέλιξη τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Mm. Το μαθαίνω διαβάζοντας, βλέποντας τη συζήτησή μας, ακούγοντας το ένστικτό μου, πώς θα λειτουργήσω, από πού θα αντλήσω την πληροφορία. Σίγουρα πρέπει να μάθω πρώτα το παιδί μου σαν γονιός. Πρέπει να μάθω τα συναισθήματά του. Πρέπει να μάθω τις ανάγκες του, για να μπορέσω να καταλάβω και το θυμό του. Mm-hmm. Μετά εννοείται και η γνώση είναι πάντα συμμαχός μας. Όταν το παιδί λοιπόν έχει μία τέτοια κατάσταση, είναι σε κατάσταση θυμού, ο γονιός τι πρέπει να κάνει? Πρέπει καταρχήν να έρθει στο ύψος του. Αν χρειαστεί, αν είναι πιο μικρό το παιδάκι μας, κατεβαίνω κι εγώ στο ύψος του. Για να μην αισθανθεί ότι έχω κάποιον πιο μεγάλο από μένα, πιο δυνατό από εμένα. Mm. Μετά πρέπει να του δώσω να καταλάβει ότι τον θυμό τον χρειαζόμαστε, είναι συναίσθημά μας. Είναι δικό μας αυτό το συναίσθημα, το οικειοποιούμε. Και το δείχνω να καταλάβει αν είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να χτυπάει, μπορεί να μιλάει άσχημα. Εξηγώ τη συμπεριφορά του, το εξηγώ ότι αυτό που κάνει μπορεί να προκαλέσει κάτι άλλο, μπορεί να προκαλέσει περισσότερο θυμό. Το εξηγώ στην ουσία ότι δεν είναι κάτι σωστό αυτό που συμβαίνει, οπότε του δίνω να καταλάβει πώς διαφορετικά θα μπορεί να το κάνει. Π.χ. παίρνω το χρόνο μου, εξηγώ τι είναι αυτό που με θύμωσε. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει σαφές ότι το παιδί μόνο ότι δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε ο γονιός του εκμεεύει πράγματα, με ερωτήσει. Τόνια, την ώρα που έχει κάνει το παιδί μας το ξέσπασμα, εκείνη την ώρα κάνουμε αυτή τη διαχείριση. Εκείνη τη στιγμή εξηγούμε, το μεταφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, π.χ. τώρα λέω, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένος. Τι είναι αυτό που σε θύμωσε, τι είναι αυτό που σε ενόχλησε, τι είναι αυτό που σε έχει φέρει σε σημείο να κάνεις αυτή τη συμπεριφορά. Εκείνη τη στιγμή πολλές φορές δεν θα απαντήσουν ή θα μου τρώσουν ή θα πάνε να κάτσουν μόνα τους. Και κάνω μια παρένθεση. Το να θυμώνει ένα παιδί και να λέω πήγαινε να κάτσεις να ηρεμήσεις μόνος σου, εκείνη τη στιγμή, ναι μεν μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά θα είναι στιγμιώδες. Μετά μπορεί να το αισθανθεί ως απομόνωση, κάτι που δεν το θέλω. Ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες, το παιδί μας έχει ανάγκη, το γονιό τον έχει ανάγκη. Mm. Πρέπει να είναι εκεί. Αν εγώ το παιδί μου το μάθω ότι όταν θυμώνει, μένει μόνο του, αυτό θα το κουβαλάει. Και θα είναι έτσι, το θυμό, έτσι. Και αργότερα όταν μεγαλώσει θα έχει άλλα συμπτώματα, άλλες καταστάσεις. Οπότε πρέπει να μάθω ότι το συναίσθημά μου πρέπει να το εκφράζω, πρέπει να το λέω με υγιή τρόπο πάντα. Εάν η εκδήλωση, η έκφραση του θυμού του παιδιού μας είναι π.χ. να χτυπήσει ένα άλλο παιδί. Mm-hmm. Και είναι αυτό στο σχολείο ή κάπου που είμαστε και εμείς παρόντες. Είναι στην παιδική χαρά και συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή ποια είναι η διαχείριση που κάνουμε? Σίγουρα δεν το πιάνω να το τραβήξω, ας πούμε. Σίγουρα πάω κοντά του. Το εξηγώ ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Καταλαβαίνω ότι αυτό ακούγεται λίγο ότι μια που το λέω, μια που μπαίνει, μια που βγαίνει για το παιδί. Αλλά σίγουρα πρέπει να του δώσω να καταλάβω ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ή ας πούμε ότι αν πάμε στην παιδική χαρά και χτυπήσεις, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Αυτό κατευθείαν έχει κάτι αρνητικό μέσα του. Ναι. Οπότε το παιδί αυτόματα μπορεί να το κάνει. Τι σημαίνει αυτό? Στην περίπτωση που μου είπες, ένα παιδί χτυπάει, πάω κοντά του, κατεβαίνω εκεί που πρέπει να έρθω στα ίσα του, το εξηγώ ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, πώς αισθάνεται με αυτό που κάνει ή πώς μπορεί να αισθάνεται το παιδί που χτυπάει. Οπότε προσπαθώ να του δώσω να καταλάβει τι συναισθήματα προκαλεί αυτό που κάνει. Και μετά να καταλάβω το δικό του συνέστημα. Τι ήταν αυτό που τον θύμωσε. Αυτό έχεις το χρόνο ενδεχομένως να το κάνεις σίγουρα αργότερα, εφόσον σε ενδιαφέρει σαν γονιός να το δουλέψεις με το παιδί σου. Τη στιγμή όμως εκείνη όπου έχεις ένα παιδί το δικό σου,
που έχει χτυπήσει ένα άλλο παιδί. Mm-hmm. Ένα άλλο παιδί που κλαίει. Μία μαμά που πιθανά ορίεται ή τέλος πάντων έναν γονιό ο οποίος θέλει να σου ζητήσει το λόγο γιατί συνέβη αυτό που συνέβη και θέλει και την παραδειγματική τιμωρία, ας πούμε, του παιδιού σου. Τι θα κάνεις εκείνη την ώρα, θα κατέβεις στο παιδί σου και θα του πεις αυτό που κάνεις αγάπη μου δεν είναι σωστό και πες μου τι συνέστημα κρύβεται από πίσω. Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερα όντως να φεύγετε από αυτό το σημείο γιατί κάτι όντως τον ερέθησε, το ερέθησε το παιδί. Σίγουρα όμως μετά από αυτή την κίνηση πρέπει να έρχεται πολλή συζήτηση, ουσιαστική όμως. Ζήτα συγγνώμη από το άλλο παιδάκι τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα για εμένα. Τι εννοώ, το να ζητήσω εγώ κάτι να κάνει στο παιδί μου, στην ουσία το κάνει χωρίς ενσυναίσθηση. Αυτό πώς θα έρθει, μια ειλικρινή συγγνώμη για να αισθανθεί και εκείνο καλύτερα, θα έρθει μετά από πολλή συζήτηση στο σπίτι. Θα καταλάβει τι έχει γίνει. Θα καταλάβει τι έχει γίνει, θα καταλάβει τι συνέστημα έχει προκαλέσει και μόνο του πρέπει να αισθανθεί την ανάγκη ότι εγώ έχω κάνει λάθος. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Το ότι έγινε κάτι δεν σημαίνει ότι μετά το βάζω στο αμάξι του παιδί και λέω γιατί το έκανες, αρχίζω τις φωνές το ένα το άλλο. Πρέπει να καταλάβω. Πρέπει να καταλάβω τι είναι αυτό. Θα δώσω χρόνο, αλλά όχι μόνο του στο παιδί. Θέλει το γονιό δίπλα του για να καταλάβει τι έγινε, τι είναι αυτό που σε έφερε σε αυτή την κατάσταση. Τι είναι αυτό που σε θύμωσε. Μου πήρε την μπάλα, ας πούμε, ή δεν μου έδωσε το παιχνίδι. Ή... Εκεί καταλαβαίνουμε, π.χ. σε αυτή την περίπτωση, ότι στο συνεργατικό κομμάτι δυσκολεύτηκε το παιδί μου. Άρα πάω να δω πιο βαθιά. Τι είναι αυτό που τον ενόχλησε στο συνεργατικό κομμάτι, τι είναι αυτό που τον κόμπλαρε στο συνεργατικό κομμάτι. Θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Ακούγεται, το ξέρω, πολύ... Πολύ έτσι για να το πούμε, αλλά η συζήτηση από το γονιό, που ο γονιός σε μικρές ηλικίες μπορεί να λέει «Έλα μωρί, τώρα δεν καταλαβαίνει». Τα καταλαβαίνουν όλα. Αν το παιδί μου έχει συμπεριφορές που υποδηλώνουν τη σταθερή παρουσία του θυμού, είναι ένα παιδί το οποίο δεν χτύπησε, ας πούμε, ένα άλλο παιδάκι τυχαία στην παιδική χαρά, αλλά είναι ένα παιδί επιθετικό στην καθημερινότητά του. Και μέσα στο σπίτι, με τους γονείς του, με τα αδέρφια του και έξω από το σπίτι, με τους συμμαθητές του κτλ. Μπορεί να είναι επιθετικό λεκτικά, ενδεχομένως, να χτυπάει, να παίρνει πράγματα. Τέλος πάντων, να είναι το παιδί αυτό που δυσκολεύει με την παρουσία του και όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι σταθερό. Εκεί, ποια είναι τα καμπανάκια που χτυπάνε, Τόνια? Εκεί, σαν θεραπευτές, πρέπει να κοιτάξουμε τη μαμά και τον μπαμπά. Α, οικογενειακό πλαίσιο. Πρέπει να δω τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Αν δεν υπάρχει σωστή τριβή μαμά-μπαμπά, αν υπάρχει θυμός μέσα στο σπίτι, αν υπάρχουν εκρήξεις μέσα στο σπίτι, είναι απολύτως λογικό να το σουγκάρι που είναι το παιδί, να τα απορροφά όλα αυτά. Οπότε αυτόματα τα μεταφέρει και στον ενδοσχολικό χώρο και εκτός ενδοσχολικού χώρου. Ένα θυμωμένο παιδί είναι ένα παιδί που μεγαλώνει με θυμωμένους γονείς, γονιό, γονείς, ή μπορεί να διηλύσει κάτι άλλο που συμβαίνει μες στο σπίτι και αυτό να το κάνει θυμό το παιδί? Κατά κύριο λόγο βιώνει θυμό μες στο σπίτι. Και πολλές φορές σαν θεραπευτές και... Ίσως το έχω λίγο σαν παράπονο από την κοινωνία, θα πω εγώ, ότι όταν φέρνουν ένα παιδί στο γραφείο και σου λένε πάρτο και φτιάξτο, το παιδί δεν φτιάχνεται έτσι. Όση δουλειά εγώ και να κάνω, από το μέσα στη συνεδρία μας, μέσα από τη συζήτησή μας, αν εγώ προσπαθώ να φτιάξω πράγματα και στο σπίτι βλέπει άλλη εικόνα, δεν θα μπορέσω να έχω κανένα αποτέλεσμα. Κανένα. Και είναι συχνό το φαινόμενο πλέον οι γονείς να φέρνουν ένα παιδί και στην ουσία να μην θέλουν να θεραπευτούν οι ίδιοι. Άρα συνήθως το θυμό του παιδιού μας, όταν αυτό είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, πίσω από αυτό κρύβεται
Μια θυμωμένη οικογένεια στο σπίτι. Ή μια θυμωμένη οικογένεια ή μια παραμελημένη οικογένεια. Mm. Σαν θεραπεύτρια πρέπει να έχω συμμάχους τους γονείς και τις περισσότερες φορές πλέον δεν τους έχουμε συμμάχους. Δηλαδή είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να έρθει μια μαμά και να πει εγώ θέλω να δουλέψουμε το παιδί και ο παπάς θέλει να δουλέψουμε το παιδί, εγώ δεν έχω θέμα να έρχομαι αλλά ο παπάς δεν θέλει. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρχει πρόοδος. Μπορεί να υπάρχει πρόοδος από τη στιγμή που έχουμε ένα μέλος έστω της οικογένειας, τη μαμά, αλλά δεν θα είναι δεν υπάρχει καταρχήν το τέλειο, αλλά θα ήταν ας πούμε πιο γρήγορη αν θέλεις η εξέλιξη αν είχαμε και τους δύο γονείς. Και φεύγουμε από την παιδική ηλικία και πάμε στην εφηβεία. Mm. Εκεί όπου ο θυμός κάνει πάρτι και δικαιολογημένα. Και έχω ακούσει και τους συντικούς να λένε και πρέπει να γίνεται και έτσι κιόλας. Mm-hmm. Να αρχίσεις να τα κάνεις όλα όπα, να τα ξαναχτείς από την αρχή. Mm-hmm. Εκεί πώς βάζουμε στο μυαλό μας τις εκρήξεις θυμού του έφηβου παιδιού μας. Mm-hmm. Είναι εντάξει να συμβαίνουν. Είναι εντάξει να θυμώνουν. Το ότι δέχομαι να θυμώνεις δεν σημαίνει ότι δέχομαι ότι θα κάνεις πράξεις οι οποίες δεν υφίσταται. Mm. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο ο θυμός, άλλο η επιθετικότητα. Οπότε πρέπει από μικρό να του βάλω όρια. Όχι στο θυμό, όχι στο πόσο θα θυμώσεις. Στο πώς θα το εκφράσεις. Ναι. Τα όρια είναι κέριο σημείο στην παιδική ηλικία. Για να μπορέσει μετά να εφαρμόσει αυτά που έχει μάθει με όρια, να τα εφαρμόσει και στην εφηβική του ηλικία. Στον έφηβο που θα μπει και θα σου κλείσει την πόρτα στα μούτρα και που σωματικά υπερέχει πολύ από σένα ενδεχομένως, είναι ακόμα και πιο ψηλός ή πιο ψηλή από σένα. Πώς γίνεται αυτή η προσέγγιση για να καλμάρει, γιατί και η ρύθμιση θέλει, καταλαβαίνω. Είναι μεν μεγάλος, αλλά δεν είναι και τόσο όριμος και όριμος. Αυτό προέρχεται από τη σχέση που έχεις δημιουργήσει με το παιδί σου. Αν έχεις δημιουργήσει μία σχέση που δεν έχετε μάθει να συζητάτε, δεν θα μπορέσει να σου συζητήσει, γιατί δεν το έχει μάθει. Αν έχετε δημιουργήσει μία σχέση η οποία συζητάμε τα προβλήματα, γιατί πρώτον έχει μάθει ο γονιός να συζητάει τα δικά του προβλήματα, τότε θα μπορέσει να εκφράζει και εκείνο τα δικά του συναισθήματα. Αυτό που είπα τώρα, το ότι ο γονιός πρέπει να εκφράζει το συναισθημά του, είναι κάτι το οποίο δυσκολεύονται πολλοί γονείς να το κάνουν. Αλλά είναι κάτι παράλληλα το οποίο πρέπει να μάθουν να το κάνουν. Το δικό μου το συναίσθημα να το εκφράζω στο παιδί μου. Ακόμα και το θυμό. Γιατί το να πω σ' αγαπώ στο παιδί μου είναι για τους περισσότερους γονείς εύκολο. Υπάρχουν και γονείς που ζορίζονται οι άνθρωποι να το πούν για τους δικούς τους λόγους. Και το δύσκολό μου το συναίσθημα να εκφράσω στο παιδί μου είναι εντάξει. Ναι. Είναι εντάξει, γιατί βλέπει ότι και η μαμά έχει δύσκολα συναισθήματα. Περίμενε, πώς θα το εκφράσω, γιατί ξέρω πολύ ωραία πώς θα εκφράσω το θυμό μου και τα νεύρα μου και την όλη μου τη δύσκολη κατάσταση. Με πολύ τοξικούς τρόπους. Τώρα μπορώ να σου βγάλω μια λίστα με 10 τρόπους. Το νόημα δεν είναι αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Όχι, όχι. Είναι, ξέρεις κάτι, είμαι θυμωμένη μαζί σου γιατί έκανες αυτό. Βέβαια, να πω ότι πάντα δεν είναι εύκολο και στα λόγια καλά τα λέμε. Με όλη την καθημερινότητα και την τριβή, ο γονιός είναι λογικό και να φωνάξει και να, ας πούμε, να είναι λίγο πιο απότομος. Δεν μπορούμε πάντα να έχουμε τον έλεγχο. Να. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγει ο έλεγχος. Αλλά σίγουρα πρέπει να εκφράζω το συναισθημά μου στο παιδί. Ακόμα και τα αρνητικά που λέμε το θυμό. Είμαι θυμωμένη μαζί σου γιατί συνέβη αυτό, γιατί έκανες αυτό. Είμαι στεναχωρημένη γιατί, ας πούμε, τσακώθηκα με τον μπαμπά. Ναι. Αυτό που λέμε, μην το πεις στο παιδί, μην το στεναχωρήσεις, νομίζω απέχει λίγο από αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα παιδί υγιή, να εκφράσει τα συναισθήματά του με όμορφο τρόπο, να μπορεί να επικοινωνεί. Οπότε, αν εμένα με βλέπει συνέχεια μία μαμά, ας πούμε, στεναχωρημένη, θυμωμένη, χωρίς να ξέρει το λόγο, χωρίς να το εκφράζω ότι εγώ τώρα είμαι στεναχωρημένη, είμαι λυπημένη, θα βλέπει απλά μία μαμά να κάθεται στον καναπέ. Που δεν θα μπορεί να έχει επαφή έτσι μαζί της. Πόσα εξηγώ στο παιδί μου, μέχρι ποιο σημείο του λέω το ότι είμαι στεναχωρημένη γιατί
έγινε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, με πήρε η Τόνια στο τηλέφωνο και μου είπε αυτό και μου είπε εκείνη και μου είπε άλλο, είμαι θυμωμένη γι' αυτό και πάει λέγοντας. Μέχρι πού φτάνει η περιγραφή? Του δίνω να καταλάβει έστω και επιφανειακά για ποιο λόγο είμαι θυμωμένη. Είμαι θυμωμένη γιατί τσακώθηκα με μία φίλη μου, επειδή δεν τα βρήκαμε, ας πούμε, στο να πάμε στην ίδια καφετέρια, σου λέω τώρα. Αρκεί, καταλαβαίνει όμως. Δεν είναι μια φυσική συνέχεια, μάλλον μια λογική σκέψη ολόκληρη. Οπότε και αυτό αργότερα, όταν θα έχει πρόβλημα στη σχέση του, θα έρθει να πιάσει τη μαμά, να πει «Μαμά, είμαι θυμωμένη, επειδή έγινε αυτό». Α, μπράβο. Έχει ήδη μιλήσει η μαμά πριν. Έχει μιλήσει η μαμά, έχει μιλήσει ο μπαμπάς, έχουν μιλήσει μεταξύ μαμά και μπαμπάς και το βλέπει και αυτό το παιδί. Θα επαναφέρω την κλειστή πόρτα στο δωμάτιο του εφήβου, η οποία έχει κλείσει και με θόρυβο ή έχει κλείσει την πόρτα και έχει φύγει. Και έχει κλείσει και το κινητό και δεν απαντάει, γιατί δεν είναι απαραίτητα θυμωμένο το παιδί μας με εμάς. Έχει τα ζόρια του. Υπάρχουν tricks, tips, τρόποι να το μαλακώσουμε λίγο. Σίγουρα πρέπει να αφήνουμε το παιδί να βιώνει το συναισθημά του. Δηλαδή, ένας έφηβος μπορεί να βιώσει ένα χωρισμό. Πολύ συχνά. Δύσκολα. Το αφήνω να τον βιώσει τον χωρισμό. Δεν πάμε να στήσουμε το λόγο. Όχι. Σαν γονιός δεν παίρνω την ευθύνη του συναισθήματός του. Δηλαδή, νιώθεις τύψεις. Έλα και μην νιώθεις τύψεις και δεν φταίς εσύ, φταίει η Μαρία, ας πούμε, φταίει η Γεωργία. Το αφήνω να το βιώσει, δεν του παίρνω ούτε τις συνοχές, ούτε τις τύψεις, το αφήνω να καταλάβει, να το βιώσει αυτό το συναίσθημα. Σαν γονιός καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επανέλθει το παιδί. Ναι, το παιδί μας δεν στεναχωριέται. Αλλά, να το πάρουμε τον πόνο. Έτσι, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι και αυτός άνθρωπος. Ναι. Πρέπει να το νιώσει, πρέπει να το βιώσει. Πώς το ρακίζω το παιδί μου απέναντι στο θυμό των άλλων? Να προστατέψει τον εαυτό του και τη σωματική του ακαιρεότητα και την ψυχική του ακαιρεότητα. Εκεί το μαθαίνουμε το εναλλακτικούς τρόπους, το να το πω, ας πούμε, στη δασκάλα μου. Το να το μεταφέρω μετά στο γονιό μου. Να του μεταφέρω το συναισθημά μου. Γιατί καλός ή κακός, πάντα θα υπάρχουν αυτά στα σχολεία. Πώς θα προστατέψουν στον εαυτό του το παιδί εκείνη τη στιγμή? Εκείνη τη στιγμή σίγουρα πρέπει να το μάθουμε ότι δεν μένω σε αυτό το σημείο και προπάντων δεν χτυπάω πίσω για να προστατευτώ. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έχουν αυτή την αντίληψη ότι με έβρισες, άρα θα σε έβρισω κι εγώ. Με χτύπησες, άρα θα σε χτυπήσω κι εγώ. Για να είμαστε ίσοι. Πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι είμαστε ίσοι ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει εγώ να σε χτυπήσω για να είμαστε ίσοι. Οπότε πρέπει να μάθει να εκφράζει, ξαναγυρνώ σε αυτό το συναίσθημά του, να φύγει από εκεί, να πάει στη δασκάλα του, να εκφράσει αυτό που συμβαίνει. Ή στη μητέρα του, μόλις επιστρέψει στο σπίτι. Και θα πάω σε ένα... Σε κάτι το οποίο χωλαίνει όσον αφορά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Πολλά θα είναι τα παιδιά εκείνα που θα έρθουν και θα μου πούνε, ας πούμε, το είπα στη δασκάλα μου. Και τι έκανε η δασκάλα μου? Δεν έκανε κάτι, απλά το μάλωσε. Οπότε εκεί καταλαβαίνει και το παιδί ότι απλά θα το πω στη δασκάλα και θα του κάνω μια παρατήρηση και τελείωσε εκεί. Και την επόμενη μέρα ξαναγίνεται το ίδιο. Η ιδανική ανταπόκριση από πλευράς του εκπαιδευτικού συστήματος ποια θα ήταν? Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν προληπτικά κάποια πράγματα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει επαρκής εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς. Και όχι μόνο. Και στους ψυχολόγους, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Για να μπορέσουν και να μάθουν να διαχειριστούν σωστά τέτοια περιστατικά. Εάν διδάξουμε στο παιδί μας να καταπνίγει το θυμό του, τι εξέλιξη θα έχει μελλοντικά? Δύσκολη. Δύσκολη γιατί θα έχει σίγουρα δυσλειτουργικές σχέσεις και όσον αφορά το φιλικό κομμάτι και όσον αφορά το ερωτικό κομμάτι. Γιατί θα μάθει ό,τι με θυμώνει να το καταπίνω. Άρα δεν μπορώ να σου εκφράσω πλέον το τι νιώθω. Το ότι με ενοχλεί. Η επικοινωνία. Οπότε χάνεται η επικοινωνία. Που η επικοινωνία στις σχέσεις, είτε συντροφικές, είτε φιλικές, είτε οικογενειακές, είναι το α και το μέγα. Οπότε εγώ τι θα κάνω? Θα κλείνομαι στον εαυτό μου.
ο συνομιλητής μου θα πρέπει να μαντέψει τι έχω. Οπότε εγώ θα το κουβαλάω μέσα μου, θα σωματοποιείται αυτό αργότερα, γιατί αν μάθω έτσι, αυτό αργότερα θα συσσωρεύεται κάπου και θα πονέσω κάπου, το σώμα μου θα μου χτυπήσει καμπανάκι, οπότε μετά έχουμε άλλα προβληματάκια. Εάν σαν ενήλικας, στα 40 μου, στα 50 μου, στα 60 μου, στα 70 μου, στα 80 μου, ζωή να έχω, συνειδητοποιήσω ότι η κατάστασή μου δεν είναι αυτή που φαίνεται, αλλά από πίσω κρύβει άλλα πράγματα. Π.χ. το ότι εκπαιδεύτηκα, το θυμόμουν να τον καταπνίγω. Έχω δυνατότητα αυτό να το βελτιώσω, να το αλλάξω. Κοίταξε, εγώ είμαι της άποψης γενικά ότι ο άνθρωπος όσο προσπαθεί, τα καταφέρνει. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτό θα αλλάξει 100%, γιατί έχεις χωρίσει η νοοτροπία, έχεις χωρίσει αυτό το ότι το συναίσθημα το καταπίνω. Οπότε πλέον μου είναι ξένο το να αρχίσω να εκφράζομαι. Και αν αρχίσω να εκφράζομαι, ίσως το κάνω με τρόπο που δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Μπορεί να αρχίσει να εκφράζεται με το να εκφράζω το συναίσθημά μου, να αρχίσει να εκφράζεται με θυμό, γιατί δεν έχω μάθει να το εκφράζω. Δίπλα στη λέξη θυμό, ποιες άλλες λέξεις θα έβαζες για να πάψουμε να φοβόμαστε τον θυμό? Για να πάψουμε να τον φοβόμαστε. Αχ. Εμβάθυνση θα έβαζα τη λέξη για να πάψουμε να τον φοβόμαστε. Εσωτερικός εαυτός. Και δευτερεύοντα συναισθήματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Εμείς σε αυτό το κανάλι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, να συναντάμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά πράγματα να μοιραστούν μαζί μας και μαζί σας. Κάντε την εγγραφή σας και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια!